Γεια σε όλους μου κείμονας. Παιδιά, αυτό είναι το 207 ραλί μου που αγόρασα πριν λίγες μέρες και καλά καλά δεν το έχω στα χέρια μου και ήδη ξεκίνησα τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις μου στο αυτοκίνητο. Πρόκειται για μια μικροαλλαγή, μικροπαρέμβαση. Έφτιαξα καινούργια πατάκια οδηγού και συνοδηγού, custom χειροποίητα όπως ακριβώς τα ήθελα να είναι. Πρόκειται για μια πολύ μικρή παρέμβαση και πρώτη αρχική στο αυτοκίνητο, αλλά πρόκειται για μια πολύ ωραία λεπτομέρεια που δίνει αυτό το κάτι παραπάνω στο εσωτερικό του αυτοκίνητου με αυτά τα νέα πατάκια που φτιάξανε για μένα. Οπότε πάμε να σας τα δείξω, διότι είναι μια πολύ καλή λύση, φθηνή και βεβαίως είναι μια καλή ιδέα και για το δικό σας αυτοκίνητο να δείτε λίγο πώς είναι τα πατάκια και πάμε να δούμε λίγο πώς είναι αυτά τα custom χειροποίητα πατάκια. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα νέα πατάκια για το νέο μου αυτοκίνητο, το 207 Rally. Αυτά εδώ είναι τα οποία είναι custom χειροποίητα, φτιάχτηκαν για εμένα όπως εγώ θα ήθελα. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλά καταστήματα τα οποία φτιάχνουν τα πετσαρίες, φτιάχνουν τιμόνια, δερμάτινα, τα πάντα. Οπότε πήγα σε ένα τέτοιο κατάστημα και έφτιαξα τα πατάκια όπως ακριβώς ήθελα εγώ. Όπως τους είπα εγώ ακριβώς να τα φτιάξουν. Πάμε όμως να συγκρίνουμε τα πατάκια λίγο με το εργοστασιακό για να καταλάβετε λίγο την διαφορά που έχουν μεταξύ τους. Λοιπόν, και εδώ είναι το εργοστασιακό και εδώ είναι αυτό που έφτιαξαν για μένα, το custom. Να πούμε λίγο διαφορές. Να πούμε ότι είναι του συνοδηγού και χρησιμοποιώ αυτό γιατί εδώ είναι οι περισσότερες διαφορές που θα δούμε στο συνοδηγού. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι έχει το εργοστασιακό και ποια διαφορά με αυτά που έφτιαξα όπως εγώ ήθελα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε καταρχήν πρώτα απ' όλα από τη μοκέτα. Χρησιμοποίησα μια βελούδινη μοκέτα στα καινούργια πατάκια, όπως βλέπεις, σε σχέση με το στάνταρ εργοστασιακό που θα δεις εδώ που δεν ξέρω καν τι υλικό είναι αυτό. Πολύ σημαντικό είναι ότι είναι αδιάβροχο, δηλαδή στο πίσω μέρος θα δεις εδώ έχει κάτι σαν καουτσούκ και για να μην κλειστράνε τα πόδια του συνοδηγού όταν πάει μπροστά και γιατί αν πέσει νερό πάνω δεν θα το ρουφήξει η μοκέτα από κάτω. Θα μείνει εδώ πέρα, καθώς έχει αυτό εδώ το υλικό που είναι σαν καουτσούκ και δεν θα το προφήσει ούτε εδώ η βελούδινη μοκέτα, ούτε η μοκέτα κάτω του αυτοκινήτου που είναι μπροστά. Οπότε σημαντικό και αυτό, κυρίως γιατί κάποιος μπορεί να μπει με λάσπες, μπορεί να μπει με βρεγμένα παπούτσια, έτσι. Πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό. Άλλο ένα σημαντικό είναι ότι ενώ στα εργοστασιακά βλέπεις εδώ ότι το γύρω-γύρω από το πατάκι είναι πλεκτό, κλασικό στάνταρ στα περισσότερα αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας, να είναι πλεκτό γύρω-γύρω, εγώ στο δικό μου που έφτιαξα για μένα επέλεξα να βάλουμε δέρμα. Όπως βλέπεις γύρω-γύρω είναι δέρμα. Πολύ καλή ποιότητα δέρμα. Το βλέπεις εδώ γύρω-γύρω. Και όχι μόνο απλά δέρμα, έβαλα κυραφή αυτή, τη βλέπεις. Επιλέγεις το χρώμα. Επέλεξα να είναι ανθρακή. Ήθελα να είναι στο χρώμα του αυτοκίνητου, δεν το είχαν, οπότε πήγα στην ανθρακή ραφή. Μπορεί να βάλεις ό,τι ραφή θες. Ραφή με το χρώμα του αυτοκίνητου σου νομίζω θα είναι το καλύτερο. Θα πήγαινε πάρα πολύ ωραία. Οπότε εγώ έβαλα αυτή την ασημένια ανθρακή ραφή, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Μπορεί να βάλεις οτιδήποτε, λευκή, κόκκινη, ανάλογα το αυτοκίνητό σου. Οπότε εδώ είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Καθώς βλέπεις εδώ πως είναι το πλεκτό του εργοστασιακού και πως είναι το δερμάτινο, αυτό που επέλεξα να φτιάξω για μένα με πολύ ωραία ποιότητα. Το βλέπεις εδώ, κλασικό πλεκτό, έτσι. Και εδώ είναι το πολύ ωραίο δέρμα που δίνει μια πολύ ωραία εικόνα. Και άλλο ένα σημαντικό που έκανα ήταν να βάλω το λόγο. Έβαλα το λόγο του 207, καθώς όπως βλέπεις εδώ πέρα το εργοστασιακό δεν έχει καθόλου λόγο. Οπότε έβαλα το 207 το λόγο. Να πούμε ότι σαν λόγο μπορεί να βάλεις οτιδήποτε. Δεν ήθελα να βάλω το ραλί. Έβαλα το 207 καθώς το original εργοστασιακό του οδηγού το έχει. Οπότε είπα να μείνω εκεί πέρα. Με 207 απλά το έβαλα και στο συνοδηγού. Κάτι που δεν είχε όπως βλέπεις το εργοστασιακό. Μπορεί να βάλεις οτιδήποτε, μπορεί να βάλεις ό,τι θες εδώ σαν λόγο, μπορεί να βάλεις ακόμα και το όνομά σου. Σκέψου. Και φυσικά η ποιότητα φαίνεται πάρα πολύ καλά μεταξύ των δύο διαφορών. Σίγουρα εδώ έχει γίνει χρήση, μην πούμε ψέματα, είναι το εργοστασιακό. Αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι το εργοστασιακό, είναι οι πολλές διαφορές που είπαμε. Βελούδινη μοκέτα, δέρμα γύρω-γύρω και όχι πλεκτό, με ανθρακή ραφή χρώματος που επιλέξεις εσύ. Και βεβαίως και το λόγο, έτσι. Άμα τα δεις εδώ πέρα. Οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Εντάξει, εδώ είναι πολύ πιο καλό το χρώμα λόγω του ότι είναι καινούριο. Ενώ εδώ, όπως βλέπεις, έχει ξεφτύσει από τη χρήση. Αν και νομίζω ήταν γκρι στην ουσία, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ήταν μαύρο όπως ήταν εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε λίγο και του οδηγού. Και αυτό είναι του οδηγού. Του οδηγού να πούμε ότι έχει δύο κλειψάκια. Ακριβώς στα πόδια του οδηγού. Με το λόγο του 207, ακριβώς το ίδιο, έτσι, δέρμα εδώ πέρα, με ανθρακή ραφή,
πολύ ωραία ποιότητα και φυσικά διάβροχο, όπως είπαμε, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σίγουρα θα μπεις με βρεχμένα παπούτσια, κάποια στιγμή θα βρέχει, μπορεί ακόμα και λάσπες να σου προστατεύσει τη μοκέτα από κάτω του αυτοκίνητου. Αυτή είναι η χρήση του σε όλα τα πατάκια. Πατάκια μπορεί να αγοράσει οποιαδήποτε στιγμή, κρατάνε όμως όπως καταλαβαίνεις. Εγώ θέλω να δώσω μια νέα πινελιά στο αυτοκίνητο, οπότε ξεκινάω με κάτι έτσι πολύ απλό. Καθώς για μένα οι λεπτομέρειες μετράνε όπως γνωρίζετε, οπότε το θεωρώ σημαντικό να έχω έτσι κάτι πιο ποιοτικό, πιο σωστό. Ούτως ή άλλως οι τιμές αυτών πραγματικά είναι πάρα πολύ χαμηλές για να τα φτιάξεις ακριβώς όπως τα θες. Εσύ μπορεί να βάλεις ό,τι θες, μπορεί ακόμα και το δέρμα να είναι άλλο χρώμα, σκέψου. Μπορεί και η ραφή να είναι άλλο χρώμα, μπορεί εδώ πέρα να βάλεις όποιο λόγο θες. Έτσι μπορεί να κάνεις τα πάντα. Οι επιλογές είναι άπειρες που μπορείς να έχεις. Και βεβαίως πάμε να τα βάλουμε στο αυτοκίνητό μου το 207 Rally, να δούμε πώς δίνουν και στην πράξη. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τα πατάκια, πώς είναι μέσα, τα έχω ήδη τοποθετήσει. Λοιπόν, εδώ είναι του οδηγού. Έτσι έχει τα κλιπάκια όπως είπαμε. Και από εκεί είναι του συνοδηγού. Δεν ξέρω αν φαίνονται καλά. Έτσι με το ωραίο δέρμα και τη ραφή, πολύ όμορφο, δίνει έτσι ωραία αίσθηση. Εντάξει, φαίνεται κιόλας το καινούριο. Και εδώ είναι του συνοδηγού και όπως είδατε και τα δύο έχουν λόγο 207. Λοιπόν, εδώ είναι τα δύο πατάκια του συνοδηγού και του οδηγού με το λόγο 207. Αυτά εδώ τα δύο είναι. Νομίζω είναι μια ωραία πινελιά, λεπτομέρεια βέβαια, αλλά εγώ ήθελα να τα αλλάξω. Το δίνουν το αυτοκίνητο ακόμα πιο καινούριο. Όπως βλέπεις το έχω βάλει, έχει κλειψάκια του οδηγού. Και εδώ του συνοδηγού. Είναι μια ωραία αίσθηση. Και φυσικά προστατεύει το αυτοκίνητο, αλλά το δείχνει και έτσι και πιο ωραίο. Βεβαίως με το logo, με το δέρμα όπως είπαμε που έχουμε βάλει. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, πείτε μου στα σχόλια παιδιά, πείτε μου πώς εσείς θα τα φτιάχνατε ενδεχομένως για το δικό σας αυτοκίνητο. Αυτή είναι έτσι η πρώτη μικροαλλαγή που κάνω στο 207 ραλί μου. Θέλω όμως παιδιά να μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, διότι έρχονται πολλά βίντεο. Θέλω να μου γράψετε και τι θέλετε να δείτε στο αυτοκίνητο. Και βεβαίως να σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο αυτό.